Σε κλίμα αντεγκλήσεων εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης απέρριψαν τα αιτήματα που είχαν υποβάλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά το πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να διαβιβαστεί το πόρισμα και η πράξη αρχαιοθέτησης και να κληθούν οι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργη Αδηλίνη και ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, που διενήργησε την προκατακτική έρευνα. Κατά της αποδοχής των αιτημάτων τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπέρ της αποδοχής των αιτημάτων τάχθηκαν με την ψήφο τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε προδήλωσε αντισυνταγματικό το αίτημα που έχει υποβληθεί από την αντιπολίτευση και εξέφρασε τη λύπη του για όσους το έχουν υπογράψει, αν και διακονούν τη δικαστική επιστήμη. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει διαδικασία και αν κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από την εισαγγελική διάταξη, μπορεί να προσκομίσει νέα στοιχεία και να τα αξιολογήσει η εισαγγελία. Σε σχέση με το αίτημα να διαβιβαστεί το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι πρόκειται για ανοιχτή ποινική δίκη και ο κώδικας ποινικής δικονομίας ορίζει ότι πρόσβαση στο φάκελο της δικονομίας έχουν μόνο αποκλειστικά και μόνο όσοι είναι διάδικοι στη δίκη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόρα Τζάκρη είπε ότι η κλίση σε ακρόαση των δύο εισαγγελικών λειτουργών δεν προσκρούει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού αφενός αφορά στη διαφάνεια της δικαστικής λειτουργίας και τη γενική αρμοδιότητα της Βουλής να επιβλέπει όλους τους θεσμούς του κράτους. Και αφετέρου δεν κατατείνει την αλλίωση της δικαστικής κρίσης ή σε παρέμβαση σε αυτήν, δεδομένου πως ούτε εκκρεμής δικαστική διαδικασία υφίσταται, αλλά ούτε και τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή βούλευμα δικαστικού συμβουλίου υπάρχει. Το μισό σας Υπουργικό Συμβούλιο ήταν παρακολουθούμενο. Όταν στο 1/3 των παρακολουθήσεων ΑΕΠ και Predator συμπίπτουν, σας καλώ να διαβάσετε θεωρία πιθανοτήτων, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία και πρόσθεσε. Όταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνται και αυτοί είναι όλα καλά, αυτό δεν πλήττει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε την αντιπολίτευση, ούτε κανέναν άλλο. Πλήττει την κυβέρνησή σας και την ηθική και πολιτική της βάση. Ο Παναγιώτης Δουδονής είπε επίσης ότι υπάρχουν ερωτήματα για την κυρία Αδηλίνη. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι η υπερχιλής επιθυμία που οδήγησε την κυρία Αδηλίνη να εκδώσει δελτίο τύπου συνιστά και αποδοχή εκ μέρους της ότι ο ρόλος της μπαίνει στο δημόσιο λόγο. Πολύ περισσότερο που διακοίνωσε τις απόψεις της με τρόπο ιδιαίτερος πολιτικοποιημένου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος είπε ότι η ανακοίνωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σε σχέση με το πόρισμα για την υπόθεση των υποκλοπών δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτηματικά για την ίδια την έρευνα, για τα στοιχεία που προέκυψαν, αλλά και για το πόρισμα και τη βασιμότητα των συμπερασμάτων όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, είπε ότι πρέπει να προσέλθει στην Επιτροπή και η κυρία Αδηλίνη και ο κύριος Ζήσης, προκειμένου να ενημερώσουν για το σύνολο της δικογραφίας και να προσκομίσουν το πόρισμα το οποίο εξέδωσαν. Διαβάζοντας την ανακοίνωση της κυρίας Αδηλίνη, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, μου ήρθε στο μυαλό αυθόρμητα ένα άλλο δικαστικό πόρισμα, μια άλλη ανακοίνωση από πολύ παλιά, μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ουδεμία ανάμειξη της κυβερνήσεως διαπιστώθη, σχολίασε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σίανα Γνωστοπούλου. Ο βουλευτής της Νίκης, Γιώργος Ρούντας, είπε ότι το όλο ζήτημα αναδεικνύει την ύπαρξη ενός ανελεύθερου, αντιδημοκρατικού και επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου, αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με αβάσιμες προφάσεις διαφόρων κινδύνων αλλά και σε άλλα κυκλώματα που συνδέονται παράπλευρα με τις κρατικές υπηρεσίες, να υλοποιούν παράνομες επισυνδέσεις. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι η έρευνα πρέπει να ανοίξει και τουλάχιστον ο κ. Χατζηδάκης θα πρέπει να κληθεί και πρόσθεσε. Δεν ζητάμε απλώς να διαβιβαστεί το πόρισμα, δεν ζητάμε απλώς να διαβιβαστεί η δικογραφία, δεν ζητάμε απλώς να έρθει η κυρία Αδηλίνη και να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις όπως οφείλει κατά τον κανονισμό, που λέει ότι η Επιτροπή Θεσμών μπορεί να καλέσει ακρόαση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Είναι σαφές, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι η παρέμβαση της δικαιοσύνης και αυτοπροσώπος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για να καλύψει την κυβέρνηση στην πιο οργιώδη υπόθεση υποκλοπών των τελευταίων ετών δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα. Τέλος, ο βουλευτής των Σπαρτιατών Ιωάννης Κόντης κατηγόρησε για υποκρισία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι όταν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διενήργησε προκαταρκτική εξέταση για το κόμμα του, με μοναδικό μάρτυρα τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος διευκρίνησε πως όσα είχε δηλώσει δεν αφορούσαν τους βουλευτές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν τις ενέργειες του Αρείου Πάγου και υπέβαλαν και αίτημα να μην κατέβουν στις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα» ξεκινά τώρα. Θα είμαστε μαζί ως 11 παρα 5, παρα 8 λεπτά περίπου, σε μια καταγραφή ενός σημαντικού θέματος, σε μια προσέγγιση πιο σωστά, ενός σημαντικού θέματος. Αυτό το οποίο εξελίχθηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής, αλλά για όποιον αντιλαμβάνεται τη διάσταση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών,
γνωρίζει ότι είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Ναι, έχουμε αρχιοθέτηση μιας υπόθεσης, δεν έχουμε όμως δικαστική διαδικασία και δεν έχουμε ετιμιγορία της δικαιοσύνης με την ουσιαστική της έννοια. Με την έννοια της αίθουσας, της ακρόασης, των μαρτύρων, της συζήτησης και των επιχειρημάτων εκείνων οι οποίοι στηρίζουν τη μία άποψη και την άλλη άποψη. Καλησπέρα στον κύριο Αλέκο Αυλονίτη. Ζήτησα από τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ να είναι απόψε μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, καθώς το όλο θέμα το αντιλαμβάνεται όχι μόνο στην πολιτική του διάσταση, αλλά κυρίως στη νομική του διάσταση. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζηνιάτη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έχω δίκιο κύριε Βουλευτά ότι μια υπόθεση η οποία τίθεται στο αρχείο δεν είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά είτε αθωότητας είτε πρωτίστως αθωότητας για τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Είτε συγκάλυψης θα λέγα εγώ. Κύριε Ζηνιάτη, με όλη τη σοβαρότητα των λόγων μου, μιας και χειρίζομαι ένα, ας το πούμε, σε επίπεδο αντιπολίτευσης χαρτοφυλάκιο του τομέα της δικαιοσύνης, θα σας πω ότι αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια, με αποκορύφημα τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο, δείχνουν με πεντακάθαρο τρόπο ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μέγιστο πρόβλημα της δημοκρατίας και του πολιτεύματος στη χώρα μας. Και εξηγούμε. Η υπόθεση παρακολούθησης των υπουργών, η υπόθεση παρακολούθησης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, η υπόθεση παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Προέδρου Κόμματος και τόσων άλλων από ένα λογισμικό που το λέμε Predator, που είναι ιδιοκτησία εταιρείας συγκεκριμένης, αλλά ταυτόχρονα και η παρακολούθησή τους από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα πω ότι είναι θέμα τεραστίων διαστάσεων. Πολιτικών διαστάσεων, διότι δεν παρακολουθούσαν τις προσωπικές υποθέσεις του κυρίου Χατζηδάκη, ούτε παρακολουθούσαν τι ομάδα είναι ο κύριος Φλόρος. Δεν παρακολουθούσαν τα οικογενειακά προβλήματα όλων αυτών. Παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους λόγω της ιδιότητάς τους. Όποιος παρακολουθεί λοιπόν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθεί ταυτόχρονα και την δράση του, την ευθύνη του, την αρμοδιότητά του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Όταν παρακολουθεί τον κύριο Χατζηδάκη, δεν τον παρακολουθεί για οποιοδήποτε ζήτημα, τον παρακολουθεί για τα πράγματα που διαχειρίζεται στο Υπουργείο του, παρακολουθεί ταυτόχρονα και το Υπουργικό Συμβούλιο και παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, υποθέσεις που χειρίζεται για το δημόσιο συμφέρον. Και να μην πάω σε άλλα παραδείγματα, είμαι βέβαιος ότι οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν τη σκέψη μου. Διενεργείται λοιπόν σε επίπεδο προκαταρτικής εξέτασης, δηλαδή είναι μια πρώτη εξέταση μιας υπόθεσης που διενεργεί η δικαιοσύνη για να διαπιστώσει αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις και να προσδιορίσουν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος 7 μήνες πριν από προχτές και αναθέτει την υπόθεση στον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου Αχιλέα Ζήση, ενώ προηγουμένως κατά τον νόμο είχαν οριστεί και χειριζόταν την υπόθεση και ουσιαστικά τον ολοκλήρωναν οι κατά νόμον αρμόδιοι να χειριστούν την προκαταρτική αυτή έρευνα, τους αλλάζει και θέτει σε μονοπρόσωπο όργανο ουσιαστικά τη διενέργεια της προκαταρτικής εξέτασης. Σε πρώτη φάση αρχίζω και προβληματίζομαι ως πρόσωπο λογικών, πόσο μάλλον και σαν δικηγόρος. Και έρχεται ο αγγελέας του Αρείου Πάγου
και εκδίδει μία διάταξη με την οποία προσδιορίζει ότι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάνε στο δικαστήριο και μάλιστα σε βαθμό πλημελήματος είναι αυτοί που διαχειριζόντανε ως διαχειριστές, ως υπεύθυνοι εταιριών, διαχειριζόταν το Predator. Και απαλλάσσει όλους τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στην όλη αυτή υπόθεση, ξεχωρίζοντας και λέγοντας ότι ήταν απλή σύμπτωση το γεγονός ότι παρακολουθούνταν όλοι αυτοί και σε κάθε περίπτωση 28 πρόσωπα, μεταξύ αυτών και όσων ανάφερα προηγούμενα, παρακολουθούνταν ταυτόχρονα και με τα μηχανήματα, τα λογισμικά δηλαδή, της ΕΥΠ, αλλά ταυτόχρονα και από το Predator. Ερώτηση πρώτη. Το Predator και αυτοί που το είχαν, τι έκαναν? Έκαναν δοκιμή στα όργανα τους, εννοώ στο Predator, και ήθελαν να δούνε αν πιάνουν καλά, έχουν καλή λήψη παρακολούθησης του Χατζηδάκη, του κυρίου Φλόρου, αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. 30 άτομα και... σύμπτωση είναι κραυγαλαίο δεδομένο από μόνο του. Μάλιστα. Και μάλιστα όχι απλά τυχαία πρόσωπα. Σωστά. Για να δηλαδή να παρακολουθεί το Predator τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος υπουργού. Όλοι οι υπόλοιποι, πέραν δηλαδή των 28 που έχουμε ταύτιση, όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούνταν με απόφαση της εισαγγελέως της κυρίας Βλάχου, της εισαγγελέως της ΕΥΠ που λέμε, παρακολουθούνταν από τα λογισμικά, από τα μηχανήματα της ΕΥΠ, παρακολουθούνται αυτοί νόμιμα, λέει το πόρισμα. Άρα είχαν καταστεί όλοι αυτοί υποπτοί για τη διάπραξη δύο συγκεκριμένων αδικημάτων. Πρώτον, για εθνική προδοσία και ζητήματα που αφορούν την πολιτεία ή για κάποιο έγκλημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Αυτή λοιπόν την υπόθεση που λίγο ή πολύ προσπάθησα να σας περιγράψω, την έβαλε στο αρχείο ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κύριος Ζήσης, και σήμερα συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι μια επιτροπή προς τούτο, δηλαδή να κινείται, να ψάχνει, να λειτουργεί, να ερευνά υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον, πόσο μάλλον για την περίπτωση κατασκοπίας. Μιλάμε για κατασκοπία, για εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες παρακολούθησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, και επιπλέον να πάρει απάντηση από τα αρμόδια χείλη που το ερεύνησαν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί παρακολουθούνταν άλλοι υπουργοί, τι συμβαίνει, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θεωρούσε ότι όλοι αυτοί είναι εθνικά επικίνδυνοι. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Βουλευτά. Ή να ερευνούν. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, Γεραπετρίτη. Κακουργήματος. Και ερώτηση απλή. Και τελειώνω με αυτό. Δηλαδή ως είναι... ως το η ΕΥΠ δεν τα θεωρούσε πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Μάλιστα. Το αντίθετο. Μάλιστα. Και ρωτώ εγώ λοιπόν, όσοι μας παρακολουθούν, ρητορική ερώτηση. Φυσικά δεν πρόκειται να πάρω απάντηση, εκτός και αν συνδεόμαστε με το Predator. Αστειεύομαι. Αυτό το δύσμυρο κράτος, αυτή η δύσμυρη Ελλάδα, ο πολίτης της, πόσο μάλλον οι βουλευτές της, η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να μάθουν ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν και νόμιμα, συσσαγωγικά, αλλά και παράνομα από τον Predator. Γιατί δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη έστω εναντίον αυτών που είχαν το Predator για κατασκοπία, για εγκληματική οργάνωση? Παρακολουθούσαν ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται δημόσια πράγματα. Μάλιστα η Ιντελέξα έχει και σχέση με το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει με ποιους έχει, δεν το ξέρω. Να μας τα πούνε. Και σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητούσαν οι Έλληνες πολίτες, δια των βουλευτών τους, δια των κομμάτων τους, ζητούσαν να πάνε στη Βουλή αυτοί που διερεύνησαν το θέμα αυτό, να μας δώσουν τη δικογραφία που υπάρχουν έγγραφα από τα οποία προκύπτουν έλεγχοι και στις εταιρείες, που δεν πήγαν ποτέ στις εταιρείες τους παρόχους, αλλά και στην ΕΥΠ,
να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Χατζηδάκη, να έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της κυβέρνησής μας, τον κύριο Μητσοτάκη, που συνεχίζει να είναι ο υπεύθυνος της ΕΕΠ, συνεχίζει να τους παρακολουθεί. Παρακολουθούν τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αρχηγός κόμματος ακόμη? Γιατί τον παρακολουθούσανε? Πήγε να προδώσει την πατρίδα του? Και με ποιο τρόπο, σε ποιο επίπεδο μπορεί να υπάρχει επαφή, συζήτηση, συνεργασία, όταν πάνω στα έδρανα της κυβέρνησης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούνταν ή για μέγιστο έγκλημα που είναι το κακούργημα, ή για την προδοσία της πατρίδας τους? Και από κάτω από τη Βουλή, στα έδρανα της Βουλής, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρακολουθηθεί είτε για έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος, είτε για εθνική προδοσία. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση των Ελλήνων, η κυβέρνηση των Ελλήνων, και λέει όχι, δεν πρόκειται να μάθετε. Ρωτώ λοιπόν τους πολίτες... Αλλά υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε Βουλευτά, που υποχρεώνει την ΕΕΠ να δώσει στοιχεία και δεν τα δίνει. Αυτό λέω. Και δεν τα δίνει. Δηλαδή βγήκε η ελληνική δικαιοσύνη, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, και πήρε απόφαση που ακυρώνει το νομοθέτημα της κυβερνήσεως για εκείνη την περίφημη χρονική παράταση 5 ετών, προκειμένου κανείς να ενημερωθεί για ποιο λόγο τον παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στην πραγματικότητα βρίσκεται εν ισχύ η προηγούμενη νομοθεσία, η οποία υποχρέωνε την ΕΕΠ στον κύριο Ανδρουλάκη να δώσει τα στοιχεία και δεν τα έδωσε. Νιάτη, και φαντάζομαι όχι μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη, και στο, και σε άλλους. Σήμερα, γιατί απόρριψε το αίτημα όλων των πτερήγων της Βουλής πλην της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση? Γιατί λέει, προσέχτε, μπαίνει η νομοθετική εξουσία στο σπίτι της δικαιοσύνης. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στην δικαστική εξουσία. Και ρωτώ, και η εκτελεστική εξουσία και η νομοθετική και η δικαιοσύνη λειτουργούν στα πλαίσια του πολιτεύματος και έχουν νομιμοποίηση συνταγματική από το λαό. Και σήμερα ο λαός, που τον εκπροσωπείτε εσείς, τον εκπροσωπώ εγώ, τον εκπροσωπεί ο οποιοσδήποτε, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης, δεν παίρνει απάντηση. Και σας ερωτώ λοιπόν, το εξής απλό: θεωρήστε ότι αυτό που σας λέω ότι είναι νομικά βάσιμο? Αν υποθέσουμε ότι στη διερεύνηση μιας υπόθεσης από τη δικαιοσύνη διαπιστωθεί ότι έχουμε περίπτωση κατασκοπίας ή διερεύνηση άλλων αδικημάτων, κακουργημάτων, η δικαιοσύνη δεν θα ζητήσει πληροφορίες ή θα δώσει πληροφορίες έστω να πάρει απαντήσεις στην εκτελεστική εξουσία, στους μηχανισμούς της εκτελεστικής εξουσίας, που είναι η αστυνομία, που είναι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που είναι η ΕΕΠ? Προφανώς. Αυτό το πράγμα, προφανώς, λοιπόν, αυτό το πράγμα με την ομότητα της πλειοψηφίας που έχει η κυβέρνηση απέρριψε τη δυνατότητα του ελληνικού λαού να πληροφορηθεί. Ποιος, βρε αδερφέ, παρακολουθεί αυτούς που είχαν το Predator? Ποιος τους παρακολουθεί? Αυτοί που έχουν το Predator κάνανε δοκιμή, εάν μπορούν να ακούσουν το χλώρο? Ο χλώρος, να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων που τον παρακολούθησε. Μα αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εάν εγώ αύριο το πρωί δημοσιοποιήσω ένα ίχνος προσωπικών δεδομένων, βρίσκομαι υπόλογος απέναντι στη δικαιοσύνη και είμαι και πιθανώς άξιος αστικής διεκδίκησης από εκείνον τον οποίον θίγω. Και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Νομίζω ότι ο νέος ποινικός κώδικας διαβαθμίζει μάλιστα τα δεδομένα των προσωπικών δεδομένων, αν κάποιος τα παραβιάσει, και σε υψηλό βαθμό ποινικής ευθύνης. Ακούστε, δηλαδή, κάτι που θα σας παρακολουθεί πω... το παράνομο λογισμικό που ξέρουμε την εταιρεία η οποία το κατασκεύασε και το λειτουργεί. Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Αφήστε τους πολιτικούς. Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος πιθανόν και τηλεφωνικά δίνει εντολές ή μοιράζει σκέψεις με τους επιτελείς του,
με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της χώρας. Και αυτή η εταιρεία, αυτοί οι υπάλληλοι της εταιρείας ή οι συντελεστές εταιρείας είναι άξιοι κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό? Να δείτε πόσο... Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση που μου έρχεται στο μυαλό μου. Ακούστε. Υπάρχει ένα άρθρο στον ποινικό κώδικα για την απαγόρευση της υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Αυτό το άρθρο ουσιαστικά είχε θεσπιστεί για την απαγόρευση της υποκλοπής τηλεφωνικών επικοινωνιών σε επίπεδο ιδιωτών. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές παρακολουθούσε ο σύζυγος τη σύζυγο ή αντίστροφα αν τον απατούσε. Αν και υπάρχει και μια νομολογία του Αριουπάγου. Μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι πολλές φορές παρακολουθούσαν διάφορους για να βγάλουν θέματα. Ήταν τότε που είχε ψηφιστεί το 390α του ποινικού κώδικα στην υπόθεση του Τριανταφυλόπουλου, αν θυμάστε. Αυτό λοιπόν το αδίκημα είχε διαβαθμιστεί σε κακούργημα και επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ είχε προσδιοριστεί σε πλημέλημα, διότι αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν άλλα άρθρα τα οποία προσδιορίζουν την παρακολούθηση με τον τρόπο που σήμερα συζητάμε, που έχουν να κάνουν με την κατασκοπία, που έχουμε με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε άρθρα για την προστασία του πολιτεύματος. Και τι έλεγε σήμερα η αθεόφοβη κυβέρνηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποβίβασε από κακούργημα σε πλημέλημα το 390α για αυτό το λόγο. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται οι νομικοί που υποστήριξαν τέτοιου είδους απόψεις που υποστηρίζουν είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών και Διαφάνειας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είπα στην αρχή, ότι κινδυνεύει η δημοκρατία στην πατρίδα μας, σας το λέει αυτός ο οποίος γεννήθηκε, έζησε τη ζωή του και θα αφήσει τα κόκαλά του στην Κέρκυρα, ο υποφαινόμενος. Κινδυνεύει η δημοκρατία με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η κυβέρνηση. Κάποια, αν έχετε προσέξει, υπάρχει μια προπαγάνδα, η εξής προπαγάνδα. Βρε, τι ενδιαφέρεται ο ελληνικός λαός για τα ζητήματα της δημοκρατίας? Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται πώς θα ζήσει το παιδί του κτλ. Υποβιβάζουν ζητήματα μέγιστης εθνικής σημασίας, άρα προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν κοιτάζει τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο, μόνο για το θέμα. Καλά, τώρα να σας πω. Το θέμα κάτι των παιδιών του και να ζήσουν είναι ακριβώς θέμα δημοκρατίας. Κύριε Βουλευτά, έχουμε δει κατά καιρούς διαφόρους ηρακλητές του θέματος, που όπως λένε στο χωριό σας και στο δικό μου το λένε, κάνουν την τρίχα τριχιά προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αισθήματα εξουσίας στα οποία πρόσκειται. Ο τύπος, ο Αθηναϊκός, έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και ο Κωστής Ζαφυρόπουλος στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά εγώ είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα της Αθηναϊκής Εφημερίδας Τα Νέα, όπου με ένα πλήθος ερωτημάτων απευθύνεται σε εκείνον ο οποίος είναι εχέφρον πολίτης και προφανώς την ίδια την κυρία Αδηλίνη και στη δικαιοσύνη, ρωτώντας γιατί μια σειρά από πράγματα δεν ακολουθήθηκαν με βάση την τυπολογία ακόμη και της κατάθεσης. Δηλαδή πήγε ο κύριος Κοντολέων, πήγε ο κύριος Δημητριάδης και δεν ρωτήθηκαν. Κατέθεσαν, δεν προκύπτει δηλαδή από το κείμενο της δικογραφίας, φαντάζομαι εσείς θα τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ότι ο εισαγγελέας ο οποίος δέχονταν την κατάθεση δεν ήταν επίμονος και ουσιαστικός σε θεμελιώδη ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το παράλληλο της παρακολούθησης και με την ΕΕΠ και με το Πρέντιτο. Σας προκαλώ και σας παρακαλώ ταυτόχρονα να δείτε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο, τον καταιγισμό ερωτήσεων που δέχτηκε ο κύριος Χατζηδάκης προχτές, είχα την τύχη να είμαι μέσα στη Βουλή, από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων,
να απαντήσει στο ερώτημα. Σε κάλεσε η κυρία, ο κύριος Ζήσης, σε κάλεσε κατά τη διάρκεια αυτής της προκαταρτικής εξετάσεως να απαντήσετε στο ερώτημα, αν ξέρετε, σας παρακολούθησαν, να δηλώσετε δια του δικηγόρου σας παράσταση πολιτικής αγωγής, να έχετε γνώση της βιογραφίας, να εισφέρετε ό,τι έχετε να εισφέρει, να έχετε δώσετε ως πληροφορία στον εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση, έτσι ώστε να πάρετε και εσείς την απάντηση γιατί παρακολουθούσαστε. Σιγή χθίως. Σιγή. Και ρωτάω εσάς, κύριε Ζηνιάτη, αν σας παρακολουθούσα... Ένας έντιμος πολιτικός και ένας γενναίος άνθρωπος, τι κάνει όταν πληροφορείται και επιβεβαιώνει ότι τον παρακολουθούσαν ακόμη και είπε. Κάνει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Διότι σήμερα στη συνείδηση αυτό το οποίο είπατε, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, λέω εγώ, τα κέντρα παρακολούθησης το έπιασαν να κλέβει ο πόρας. Και επομένως, πιθανόν, δεν έχουμε να κάνουμε με αυτοτελείς προσωπικότητες, αλλά με εκβιαζόμενες προσωπικότητες, μπορεί να υποθέσει κάποιος. Και επομένως, έχουμε να κάνουμε με αυτό το οποίο είπατε εσείς. Δηλαδή, με ένα πολιτικό σύστημα εξουσίας, το οποίο δεν έχει ελεύθερους ανθρώπους στη διαβούλευση των ζητημάτων που διαχειρίζονται. Εκτός και αν τους κρατάνε κάποιοι. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ απορώ και από τον στρατηγό με τέσσερα αδαμάντινα, τον κύριο Φλόρο, που δεν έκανε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τη διδαχή του ένστολου πολίτη, ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα και τιμήθηκε με το ανώτατο αξίωμα της ιεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, να μην καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά. Εγώ λέω, ο καθαρός ουρανός, ας τραπέζι δεν φοβάται. Και επομένως, καταθέτω μηνυτήρια αναφορά, γιατί αμφισβητήθηκε η εντιμότητα, η σοβαρότητα και ο όρκος πίστης στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Τι είναι αυτά? Εγώ το μεγιστοποιώ και πριν από λίγο σας το είπα. Μας διαφέρει τι είναι ο κύριος Χατζηδάκης, τι είναι ο κύριος Σαντουλάκης, τι είναι ο κύριος Σαντουλάκης. Μας διαφέρει η θεσμική τους ιδιότητα. Μας διαφέρει η θεσμική τους ιδιότητα. Αυτό είναι το θέμα. Από τη στιγμή κατά την οποία εσύ, αγαπητέ μου κύριε Φλόρο, είσαι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και σε βάλαμε εκεί για να προστατεύεις την πατρίδα μας, να οργανώνεις το στράτευμά μας, να παρακολουθείς τα πράγματα, μην μπει καμιά νύχτα όπως λέει ο Ερντογάν και φτάσει στην Αθήνα. Εσύ που παρακολουθείσαι, είσαι ο Φλόρος ή ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων? Εσύ κύριε Χατζηδάκη, ποιος είσαι? Είσαι συγκεκριμένος υπουργός. Και σας ρωτάω, απλά, ο κύριος Μητσοτάκης, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το 2019 κυβερνήτης, πρωθυπουργός, ψηφίζει ένα νόμο και αναλαμβάνει αυτό στην ΕΕΠ. Βάζει τον ανιψιό του στο διπλανό γραφείο να ελέγχει αυτός ως διευθυντής την ΕΕΠ. Και βάζει τον κοντολέοντα που δεν είχε τις προϋποθέσεις, τροποποιεί τον νόμο και τον βάζει στην ΕΕΠ να παρακολουθεί. Αυτή δηλαδή η τριανδρία. Τι έχει πει για να μας δικαιολογήσει ότι παρακολουθούνταν όλοι αυτοί από το Predator? Και γιατί παρακολουθούνταν από τους ίδιους? Δεν ήξερε ότι παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων? Τότε είσαι άχρηστος, πρωθυπουργέ μου. Είσαι άχρηστος, Δημητριάδη. Είσαι άχρηστος, κοντολέοντα. Κύριε βουλευτά, επειδή πρέπει να το μαζέψουμε και ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις, έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή. Να θέτει στο αρχείο την υπόθεση η κυρία Δηλήνη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και να ασκείται σε βαθμό πλημελήματος δίωξη κατά τεσσάρων πολιτών οι οποίοι εμπλέκονται σε εταιρείες όπου χρησιμοποιήθηκε το παράνομο λογισμικό πρέντιτο. Ένας αλλοδαπός, νομίζω, Ισραήλ. Ένας και ένας αλλοδαπός. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης προανήγγειλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και υπάρχουν και συνάδελφοί σας, πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν υπογραμμίσει και αυτοί ερωτήματα θεμελιώδη αντίστοιχα με αυτά τα οποία και εσείς περιγράψατε απόψε, κύριε βουλευτά. Θέλω να σας ρωτήσω νομικά τι δρόμο έχει η υπόθεση. Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα όσα είπε στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης
είναι νομικώς αστεία και ταυτόχρονα επικίνδυνα. Η διάταξη που εξέδωσε ο κύριος Ζήσης, ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, αλλά και η επακολουθήσας ανακοίνωση από την εισαγγελέα του Αριουπάγου της κυρίας Αδηλίνη, δεν είναι ούτε τελεσίδικη, ούτε αμετάκλητη. Όταν τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση ποινικού χαρακτήρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανασυρθεί ακριβώς και να συνεχίσει κανονικά η διαδικασία της διερεύνησης. Πολύ περισσότερο όταν δεν έχουν κληθεί οι βασικοί και θεμελιώδεις μάρτυρες. Η μαρτυρία των οποίων συγκροτεί την ουσιαστική εικόνα πάνω σε μια υπόθεση. Αν παρακολούθησε κάποιος την ομιλία του Αδόνιδος Γεωργιάδη και του κύριου Βορύδη, θα βλέπατε ότι είναι νομικές, ήδη έχω δώσει μια συνέντευξη πάνω σε αυτό, νομικές ανοησίες. Το ανοησίες με μεγάλα γράμματα. Ναι. Γιατί ακούς ένα εξέχον μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη, να μας ψέγει όλους ότι δεν έχουμε γνώσεις ούτε του πρωτοετούς. Καλά τώρα, γιατί ασχολείστε με τον κύριο Γεωργιάδη? Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω ότι ως προσωπικότητα έχει κριθεί. Μα ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Βουλευτά, ως προσωπικότητα έχει κριθεί από την αντίφαση των λόγων του και των πράξεών του. Όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες. Και μετά από 2 χρόνια έγινε μέλος της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το είχε μότο στο μπλουζάκι του όταν έτρεχε. Το λέω αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μίλησε για αμετάκλητο βούλευμα. Ούτε βούλευμα ήταν, ούτε καν ξέρει τι είναι βούλευμα, ούτε τελεσίδικο είναι, ούτε αμετάκλητο. Έτσι. Και από κάτω χειροκροτούσανε στη φράση του Γεωργιάδη, αλλά και μάλλον του Γεωργιάδη, ότι όποιος αμφισβητεί το πόρισμα, αμφισβητεί το πολίτευμα της πατρίδας μας. Ναι. Έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό? Μα είδα το ίδιο χειροκρότημα στον το αδίκημα στον της Κώστα Αχιλλέως Καραμαλή. Μα εντάξει τώρα. Κύριε Βουλευτά, νομικά τι γίνεται? Είπαμε ότι νομικά ούτε αμετάκλητο είναι όταν τίθεται μια υπόθεση στο αρχείο, ούτε αμετάκλητη απόφαση είναι και ανά πάσα στιγμή. Η απάντησή μου είναι η εξής. Ελέγχεται και ο εισαγγελέας. Δεν ελέγχεται μόνο η υπόθεση, ελέγχεται και ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει βάλει την υπόθεση στο αρχείο και ακολούθησε συγκεκριμένη προανακριτική τακτική, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Εάν ο ελληνικός λαός δεν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της υπόθεσης και δεν ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά του και στη συνέχεια τα αντανακλαστικά των δημοκρατικών κομμάτων που πιστεύουν στη δημοκρατία, τότε ούτε οι νομικοί ορισμοί που προσδιορίσα προηγούμενα, ούτε οι νομικές ενέργειες είναι εκείνες που θα οδηγήσουν το λαό να πληροφορηθεί το τι συμβαίνει πίσω από τις πλάτες. Ερώτηση. Ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει λόγο σε μια τέτοια υπόθεση? Βεβαίως έχει λόγο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει λόγο. Τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν λόγο. Αλλά για πέστε μου, τι συμβαίνει, ας πούμε, με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν βγάζουν καταδίκες του ελληνικού κράτους για το κράτος δικαίου? Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα? Βγαίνει ο οποιοσδήποτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι όλοι αυτοί έχουν επηρεαστεί από τους 2 βουλευτές, ευρωβουλευτές παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτοί ήταν οι 330 ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της Ελλάδας. Ή αν μιλήσει κάποιος στην Ευρωβουλή, θέλει το κακό της πατρίδας μας, θέλει να μην έρχονται λεφτά στην πατρίδα μας. Μιλάμε ότι απευθύνονται, νομίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν μυαλό. Τόσο πολύ δηλαδή υποτιμάνε τον ελληνικό λαό, την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, πόσο μάλλον την νοημοσύνη των εκπροσώπων του. Αυτοί είναι αδίσταχτοι, αδίσταχτοι, αδίσταχτοι. Πολιτικά το θέμα πώς παλεύεται περαιτέρω? Η πρώτη κίνηση με τη δημοσιοποίηση και περιγραφή αυτών που είπατε, αλλά αναρωτιέμαι δηλαδή τον τρόπο της δημοκρατικής, επαναλαμβάνω τη λέξη, τον τρόπο με τον οποίο δημοκρατικά παλεύεις μια τέτοια εξέλιξη.
πέραν από την περιγραφή... Η προσωπική μου άποψη. Ναι, εννοώ δηλαδή, ενόμως, οδηγώντας τους θεσμούς σε επανάκριση της υπόθεσης. Λοιπόν, σήμερα είδατε ότι 5 κόμματα του λεγόμενου Δημοκρατικού Τόξου συμβάδισαν στο κοινό αίτημα για να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εάν αντιληφθούμε ότι με ενοποιητικό ρόλο και κοινές δράσεις μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο και να αφήσουμε έξω τους κομματισμούς και τις ανοησίες και ενωθούμε σε κοινούς στόχους και κοινούς σκοπούς, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι στη χειρότερη θέση που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον εαυτό του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενέχεται στο μέγιστο βαθμό με σοβαρότατα ποινικά δικήματα. Καλό βράδυ, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Η κυκλοφοριακή κίνηση των επόμενων ημερών θα είναι πάρα πολύ πιεστική για την κυκλοφοριακή πραγματικότητα στην πόλη της Κέρκυρας. Ο Στέφανος Πουλημένος, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, προείδεψε μια σύσκεψη στο Σαντσιάκομο με σκοπό και στόχο να αποσαφινιστούν δεδομένα και ικανότητες λειτουργικής παρέμβασης. Επίσης, δίνεται στην χρήση των επισκεπτών της πόλης, αυτών που μπαίνουν από το νότιο τμήμα της Κέρκυρας, ο χώρος του λεγόμενου Λυρικού Θεάτρου. Πρώην Λυρικού, αλλά ένας μεγάλος χώρος ικανός να φιλοξενήσει εκατοντάδες αυτοκίνητα. Για τα δύο αυτά θέματα θα δούμε ένα μεγάλο κεκτεμένο ρεπορτάζ. Άλλωστε, είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε σε μια πόλη η οποία ασφιχτιά από το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, μετά το ρεπορτάζ θα κλείσει και η εκπομπή. Δύο νέοι χώροι στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι στην πόλη της Κέρκυρας στη θέση των μέχρι πέρυσι διατιθέμενων χώρων του ΕΑΚ και του ΟΛΚΕ, που δεν διατίθενται πλέον για χρήση, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, ειδικά του Αυγούστου. Έπειτα από ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων, που διεξήχθη στο ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζάκομο, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Στέφανος Πουλημένος αναφέρθηκε στις περιπτώσεις του οικοπαίδου, του πρώην Λυρικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το νότιο συγκρότημα, επίσης του χώρου στην Παλάδα πίσω από τις πρώην εγκαταστάσεις του υπεραστικού κτέλ. Μάλιστα, το οικόπεδο του Λυρικού διαμορφώθηκε, οριοθετείται και έχει ηλεκτροφωτιστεί ήδη, ενώ ο χώρος στην Παλάδα πρόκειται να αξιοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια ένα χώρο στον οποίο προοριζόταν η κατασκευή του νέου τμήματος μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου και της φοιτητικής εστίας. Είναι ο χώρος στην Παλάδα. Αυτός ο χώρος, εξαιτίας του ότι βρέθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία, ευρήματα στην ανασκαφή που έγινε, δεν επιτρέπει τις κατασκευές αυτές που είχε σχεδιάσει το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο αναζητά άλλους χώρους, ενδεχομένως και έξω από την πόλη. Εδώ, σε αυτό το θέμα, αναπτύσσεται μια συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο και μέσω αυτής της συνεργασίας προέκυψε και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους που προοριζόταν για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στην Παλάδα για τις ανάγκες του Αυγούστου και ενδεχομένως και αργότερα. Αυτός ο χώρος εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι έρχεται από την πλευρά τη βόρεια της Κέρκυρας, που έχει καταργηθεί η χρήση του λιμανιού. Έρχεται λοιπόν να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό τις δυνατότητες που μας παρήχε το λιμάνι, ο οργανισμός Λιμένα. Ο κ. Πουλημένος σημείωσε πάντως στις δηλώσεις του ότι η διαπίστωση της περιορισμένης αστυνομικής δύναμης δεν επιτρέπει την εφαρμογή του περισσινού μέτρου αποκλεισμού του ιστορικού κέντρου από τα αυτοκίνητα από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως είχε συμβεί πέρυσι τον Αύγουστο. Διαπιστώσαμε ότι τα περσινά δεδομένα δεν ισχύουν φέτος, διότι η αστυνομική δύναμη η οποία είναι στη διάθεσή μας από την πλευρά της τροχέας είναι περιορισμένη. Αλλά δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν μέτρα αποκλεισμού της παλιάς πόλης όπως αυτά επιβλήθηκαν πέρσι. Και επειδή και πέρσι, μετά από την τρίτη μέρα, άρχισαν να χαλαρώνουν και να είναι ουσιαστικά ελεύθερη είσοδος και η έξοδος, ήταν στη διακριτική ευκαιρία της καλής θέλησης του οποιοδήποτε,
Είπαμε φέτος να γίνει μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος, το κοινό, οι ντόπιοι και οι επισκέπτες μέσω του διαδικτύου που ενημερώνονται αυτοί για τις συνθήκες κυκλοφορίας και για τις δυνατότητες να σταθμεύσουν στην πόλη, να ενημερωθούν μέσω αυτών ότι υπάρχουν αυτοί οι διαθέσιμοι χώροι και να τους αξιοποιήσουν. Επίσης, όσον αφορά στη διευθέτηση των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία σήμερα σταθμεύουν στο σημείο από το Ακτέων μέχρι την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου, θα υπάρξει απαγόρευση και χρήση του χώρου αποκλειστικά και μόνο για στάση, προκειμένου τα τουριστικά λεωφορεία να αποβιβάζουν ή να επιβιβάζουν επισκέπτες. Αυτός ο χώρος θα αστυνομευθεί από την τροχέα Κέρκυρας και από δυνάμεις τις οποίες θα διαθέσει, από προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο Δήμος από τις δικές του υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τη στάθμευση και τη διπλοστάθμευση που γίνεται εκεί, η οποία ουσιαστικά δημιουργεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα στην πόλη. Μερικές ακόμη επιμέρους παρατηρήσεις θα τις δοκιμάσουμε στην πράξη και θα έχουμε αύριο μια συνάντηση με τον διοικητή της τροχέας, που άκουσε και αυτός, ήταν παρόν και ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Κολαρίκης. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση αύριο και θα συνοψίσουμε με ακρίβεια τα μέτρα τα οποία περίπου σας περιέγραψα. Δεν θα υπάρχει αποκλεισμός της πόλης, τουναντίον θα υπάρχει προτροπή να αξιοποιηθούν οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης και θα αποτραπεί η στάθμευση των λεωφορείων στον νευραλγικό αυτό δρόμο, στον οποίο κατά κανόνα παρατηρείται το φαινόμενο της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του χώρου στο οικόπεδο του πρώην Λυρικού πίσω από τη Βιλαρόσα, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων τον Αύγουστο, όπως είχε συμβεί και την περίοδο του Πάσχα. Αυτή την ώρα, πρωί Τρίτης, στον χώρο, δηλαδή στο οικόπεδο του πρώην Λυρικού, βρίσκεται συνεργείο ιδιώτη εργολάβου, ο οποίος συνεργάζεται με το Δήμο. Επιδίωξη είναι σήμερα ή και αύριο να έχει ολοκληρωθεί η περίφραξη του οικοπέδου, περιφράσεται περιμετρικά με ειδικά εμπόδια, προκειμένου να οριοθετηθεί. Ο χώρος υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει ως θέσεις πάρκινγκ 400 οχήματα. Επίσης, έχει ήδη μπει ηλεκτροφωτισμός. Ο συγκεκριμένος χώρος, μέχρι να γίνει απαιτούμενη σημειακή αλλαγή που θα επιτρέπει τη μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης, δεν μπορεί να ασφαλτοστορωθεί ή να δεχτεί ευρύτερες παρεμβάσεις διαμόρφωσης. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή κρίνει ότι είναι ικανός να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του Αυγούστου, ιδίως για τους οδηγούς που εισέρχονται στην πόλη από το νότιο συγκρότημα. Πρόκειται για το χώρο το γνωστό του Λυρικού, στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Δωνάτου Δημουλίτσα και της οδού Κύπρου, της Γαρίτσας δηλαδή, και από εκεί έχει δύο εισόδους-εξόδους ο χώρος αυτός. Έχει ήδη διαμορφωθεί, οριοθετηθεί και φωτιστεί, από απόψη είναι και φωτισμένος ο χώρος αυτός, και μπορεί από σήμερα κιόλας να χρησιμοποιείται. Ήδη χρησιμοποιείται από κάποιους συμπολίτες μας.